Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο τον κύριο Μαρίνο Πάτρα, ο οποίος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του Κώστα του Λογοθέτη. Με τους πολίτες μπροστά, κύριε Πάτρα. Καταρχήν, παραουσιάστε μας τον εαυτό σας. Σας ξέρουμε εμείς από τη δράση σας τα τελευταία 10 τουλάχιστον χρόνια σαν πρόεδρο του Εξοραϊστικού Συλλόγου ΚΑΦΑΜΠΕΚΑ. Ομολογούμε ότι είστε από τα πολύ δραστήρια μέλη της τοπικής εδώ κοινωνίας. Πείτε μας δύο λόγια για τον εαυτό σας, από πού προέρχεστε επαγγελματικά κτλ. Ευχαριστώ. Αποξήγησα το όνομά μου, λέγομαι Πάτρας Μαρίνος. Έχω γεννηθεί στον Πειραιά. Καταγωγή μου από τη Ζάκυνθο. Είμαι παντρεμένος, έχω δύο παιδιά. Στους Αγίους Οδόλους ήρθα το 1982. Ήρθα τυχαία σαν επίσκεψη σε ένα φίλο και από τότε μ' άρεσε τόσο πολύ που αποφάσισα... Σας κέρδισε το μέρος. Ακριβώς. Αποφάσισα να κάνω κάτι εδώ. Από το καιρό που ήρθα, ξεκίνησα και φτιάξαμε ένα σύλλογο. Από το 1982, λοιπόν, δραστηριοποιούμε σε αυτό το σύλλογο. Είμαι μέλος του συλλόγου αυτού. Τα περισσότερα χρόνια είμαι πρόεδρος. Έχω, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, έχω δουλέψει πάρα πολύ για αυτόν τον οικισμό. Όταν ήρθαμε, ήταν ένα βουνό στη γεωλεξία. Δεν είχαμε ούτε ρεύμα, ούτε δρόμους. Δεν υπήρχε τίποτα. Και νερό φέραμε και ρεύμα. Και έχει γίνει και δρόμους φτιάξαμε και έχει γίνει ένας οικισμός που μπορούμε να πούμε ένα για παράδειγμα για πολλούς άλλους οικισμούς. Έτσι. Τώρα, σαν με τι έχω ασχοληθεί. Εγώ εργαζόμουν, έχω τελειώσει το γυμνάσιο στον Πειραιά. Έχω σπουδάσει εργοδικός ηλεκτρολόγος, με πτυχιούχος εργοδικός ηλεκτρολόγος. Εργάστηκα σαν υπεύθυνο στο τμήμα μελέτης προϊόντος στην εταιρεία Ιζόλα, σαν διευθυντής, τεχνικός διευθυντής στην εταιρεία Gervinator, υπεύθυνος παραγωγής στην εταιρεία Pelco και η τελευταία μου δουλειά ήταν σαν διευθυντής πωλήσεων στην εταιρεία Thermitron. Τώρα είμαι συνταξιούχος. Κύριε Πάτρα, εάν είχατε λύσει όλα τα προβλήματα της περιοχής σας, ασφαλώς δεν θα είχατε κανένα λόγο να ανακατευτείτε με τα κοινά και να είσαστε υποψήφιος. Προφανώς, λοιπόν, υπάρχουν θέματα, υπάρχουν ανοιχτά προβλήματα, για τα οποία θέλω να πείτε δύο λέξεις, τα οποία βεβαίως πιστεύω ότι είναι γνωστά στους υποψήφιους δημάρχους, που υπόσχονται να τα λύσουν. Αλλά να μην μιλάμε αόριστα, να πούμε συγκεκριμένα για τα προβλήματα που η δικιά σας περιοχή έχει ανάγκη να λυθούν. Τα δικά μας προβλήματα είναι πάρα πολλά. Τα σπουδαιότερα θα σας πω, αν και είναι κοινά με τους περισσότερους οικισμούς. Αυτή τη στιγμή έχουμε μεγάλο πρόβλημα με το νερό, στο οποίο νερό, ειδικά το καλοκαίρι, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μπορούμε να κάνουμε και μέρες να πάρουμε νερό. Έχουμε πρόβλημα με τους δρόμους. Δεν έχουμε δρόμους. Και δεν έχουμε και καθαριότητα. Εδώ και 28 χρόνια που είναι ο σύλλογός μας, δεν υπάρχουν κάδοι. Δεν υπάρχει πουθενά στρωμένος δρόμος άσφαλτος. Και το νερό είναι όπως ξεκινήσαμε από την αρχή και κάθε χρόνο γίνεται χειρότερα γιατί ο κόσμος αυξάνεται. Αυτά είναι κοινά προβλήματα τα περισσότερα στους οικισμούς. Είναι ενημερωμένοι οι εκάστοτε δήμαρχοι. Έχουμε αγωνιστεί για αυτά τα πράγματα. Όμως δυστυχώς παραμένουν στο ίδιο επίπεδο. Κάνατε κάποια επιλογή. Επιλέξατε ένα συγκεκριμένο υποψήφιο δήμαρχο. Πιστεύετε ότι η επιλογή σας αυτή έχει να κάνει και με την πρόβλεψή σας ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Κώστας ο Λογοθέτης που ηγείται του συνδυασμού, είναι ο κατά τεκμήριο καλύτερος και θα μπορέσει να δώσει λύση σε αυτά τα προβλήματα που είπατε? Εγώ θα σας ξεκινήσω κάπως αλλιώς. Μετά από τη μακροχρόνια εμπειρία που έχω στα θέματα των οικισμών,
αποφάσισα να δραστηριοποιηθώ και στα θέματα του Δήμου. Ξεκίνησα λοιπόν με αυτό το σκεπτικό και η επιλογή μου η δεύτερη ήταν με ποιον υποψήφιο θα πάω. Αποφάσισα λοιπόν να τους ακούσω όλους, να μιλήσω με όλους για να βγάλω μια σωστή απόφαση. Και πραγματικά τους άκουσα όλους, με τους περισσότερους μίλησα κατηδίαν και η απόφαση μου, η τελική απόφαση μου κρίθηκε στο ποιος είναι λιγότερο, πώς να σας το πω τώρα, εκτεθειμένος στον κόσμο. Ο νυν δήμαρχος και ο προηγούμενος δήμαρχος, ναι μεν έμπειροι, έμπειροι άνθρωποι στον τομέα τους, απλώς δεν με κάλυψαν όμως ως προς τη δραστηριοποίηση που είχαν τα περασμένα χρόνια. Έτσι αποφάσισα να μιλήσω περισσότερο με τους δύο νεότερους που δεν έχουν ασχοληθεί σαν δήμαρχοι και η τελική μου απόφαση ήταν να ασχοληθώ με τον Κώστα Λογοθέτη, να μπω στο συνδυασμό του Κώστα του Λογοθέτη, γιατί με ενέπνευσε σαν άνθρωπος και σαν ηγετική μορφή περισσότερο. Έτσι ήταν η απόφασή μου να δραστηριοποιηθώ με τον Κώστα Λογοθέτη. Θα ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας για να μου πείτε εάν ήδη έχετε εντός του συνδυασμού και ιδιαίτερα με τον ίδιο τον επικεφαλής κουβεντιάσει αυτά τα προβλήματα και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε κάποιο σχετικό πρόγραμμα πριν φτάσει η ώρα της κάλπης. Τα προβλήματα έχω κουβεντιάσει όλα με τον υποψήφιο δήμαρχο Κώστα τον Λογοθέτη. Είναι ενημερωμένος για όλα τα προβλήματα. Δέχτηκε με πάρα πολύ όμορφο τρόπο αυτά τα προβλήματα να τα αντιμετωπίσει. Ήρθε, έκανε μια περιοδία σε κάποιους οικισμούς, όχι σε όλους, σε όσους μπόρεσε, γιατί ξέρετε ότι αυτή την περίοδο είναι όλοι πολύ απασχολημένοι υποψήφοι. Περιέλαβε στο πρόγραμμά του τα προβλήματα των οικισμών και μου είπε ότι αυτά τα έχει σε πρώτη προτεραιότητα. Ωραία. Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, ναι. Θα ήθελα να προσθέσω δύο πράγματα. Ένα πράγμα περισσότερο. Ήθελα να απευθυνθώ στους οικιστές. Οι οικιστές με ξέρουν σε μια σταδιοδρομία μου στα προβλήματα των οικισμών 28 χρόνια. Έχω ασχοληθεί και με την Ομοσπονδία. Είμαι και μέλος της Ομοσπονδίας. Έχω βοηθήσει όσο μπορώ την Ομοσπονδία. Έχουμε κάνει μια τριμελή επιτροπή που γυρίσαμε με άλλους δύο εκλεκτούς συναδέλφους. Όλους τους οικισμούς μαζεύσαμε τα προβλήματά τους, αν και ξέραμε ότι είναι κοινά τα προβλήματα. Και θα τους παρακαλούσα να ψηφίσουν οικιστή. Υπάρχουν και άλλοι οικιστές σε άλλους συνδυασμούς. Έχουν την επιλογή και να ψηφίσουν νέα άτομα. Υπάρχουν και εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι δούλεψαν και είναι άξιοι, αλλά υπάρχουν και νέα πρόσωπα που θα μπορούσαν να προσφέρουν. Να διευκρινίσω ότι εγώ βάζω σαν τοπικό σύμβουλος, δεν βάζω σαν δημοτικό σύμβουλος, και η επιλογή μου και αυτή ήταν μόνο και μόνο να βοηθήσω την πόλη των Αγίων Δεδών και τους οικισμούς. Ευχαριστώ. Με αυτά και με αυτά τελειώσαμε την παρουσίαση του εκλεκτού καλεσμένου μας εδώ. Ευχόμαστε, κύριε Πάτρα, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και όλα να πάνε καλά για σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.